Καλημέρα, θα σε τρελάνω και θα σε τρελάνω με αυτό το πλάνο θα τώρα. Θα τρελάνει, δηλαδή. Θα επεκτείνω λίγο το χέρι μου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Oh. Εδώ, να πάρουμε αυτό. Εδώ. Κοιτάξτε. Κόλαση, κόλαση. Τι μυρωδιές είναι αυτές σήμερα, Λάμπρο μου. Τι μυρωδιές. Μου έχει σπάσει μύτη από το πρωί και θέλω να πω κάτι. Πες το. Πριν ξεκινήσεις. Δηλαδή, αυτό πραγματικά πρέπει να είναι υπέροχο. Βλέπω ότι έχεις χρησιμοποιήσει το βιτάμαλ, όχι αυτό στη χρυσή συσκευασία που χρησιμοποιώ εγώ, ακριβώς, ξέρω εγώ, για να κάνω κέικ ή άλλα πράγματα. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Αυτό, γιατί. Λοιπόν, γιατί είναι η καινούρια συσκευασία από το Vitam με 100% αγελαδινό ελληνικό βούτυρο, δηλαδή γάλα 100% ελληνικής προέλευσης, και είναι ένα καινοτόμο προϊόν εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχετε χρησιμοποιήσει, δηλαδή είναι ζωικό, δεν είναι φυτικό όπως η χρυσή συσκευασία. Έχουμε την ασημεία συσκευασία και πάμε να εξηγήσουμε λίγο τη συνταγή. Να καταλάβετε τι έχουμε φτιάξει σήμερα. Έχουμε γιατί... από πάνω εδώ βουτυρωμένο καραμελωμένο ροδάκινο. Εντάξει, πάμε καλά μέχρι εδώ. Όχι, δεν είναι. Με καραμέλα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Βάζουμε ένα κέικ από πάνω στην ουσία, ένα χοντρό παντεσπάνι. Και όλο αυτό ψήνεται στο φούρνο και καραμελώνει. Και έχουμε αυτό εδώ το συγκλονιστικό. Δεν τη λυπήθηκε στη μερίδα, βλέπω. Όχι, δεν τη λυπήθηκε καθόλου. Κοιτάξτε. Ωρε μάνα μου. Βάλε λίγο το κουτάλι και να το τραβήξω. Ναι, συγγνώμη. Αλλά πρέπει να το ολοκληρώσουμε, να κάνουμε το τελικό χτύπημα, το χτύπημα. Έχει και χτύπημα άλλο. Βέβαια, άμα δεν έχει χτύπημα αυτό, έχει αυτό. Και καλή σας όρεξη. Δεν λυπάται κανέναν ο Λάμπρος Βακιάρος. Είναι καταπληκτικός. Σήμερα δεν λυπάμαι κανένα, γιατί αυτό είναι μία από τις καλύτερες συνταγές που έχουμε φτιάξει εδώ. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε να τη φτιάξουμε. Είναι δύο βασικές διαδικασίες. Λοιπόν, πάμε. Πρώτον, για τα ροδάκινα, τα πολύ ωραία βουτυρωμένα, παύλα, καραμελωμένα ροδάκινα θέλουμε. 6 μεσαία ροδάκινα, τα οποία θα σας εξηγήσω μετά ποια πρέπει να είναι η σύστασή τους. Ούτε πολύ όρημα, ούτε πολύ άγουρα. 4 κουταλιές της σούπας Vitam βούτυρο, 100% αγελαδινό. Μισό φλιτζάνι ζάχαρη και 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Είναι για την διαδικασία αυτή δύο διαφορετικά μέρη. 1 κουταλιά της σούπας βανίλια εσάνς. 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Φύγαμε από εδώ και πάμε τώρα για το κέικ. Είναι στην ουσία ένα παντεσπάνι χοντρό. Θέλουμε 4 μεσαία αυγά, τα οποία θα τα διαχωρίσουμε, και ένα μεσαίο ασπράδι. Δηλαδή από 5 αυγά θα αφαιρέσουμε τον ένα κρόκο και θα έχουμε 5 ασπράδια, 4 κρόκους. Θέλουμε 120 γραμμάρια Vitam βούτυρο, 3 τέταρτα του φλιτζανιού ζάχαρη, συγγνώμη, την πέρασα. Ωραία. Ένα φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder, για να έτσι γίνει ωραίο φουσκωτό. Πες μου τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το πιάτο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί τα βήματα είναι απλά. Απλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 2 φορές το μίξερ, οπότε πρέπει να το πλύνουμε 1 φορά και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μεσαίο προς μεγάλο τηγάνι, το οποίο το ζεσταίνουμε σε μέτρια θερμοκρασία. Και παίρνουμε τα ωραία μας τα ροδάκινα, τα οποία δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ σφιχτά, ούτε πολύ να όταν τα πιάνουμε και πάμε να τα κόψουμε να λιώσουν στο χέρι και να φεύγει η φλούδα. Οπότε αυτό εδώ δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί στην κάμερα. Μόλις το ζουλάμε να μένει λίγο το δάχτυλό μας, το δαχτυλικό μας αποτύπωμα πάνω. Πώς τα καθαρίζουμε τώρα. Με ένα μαχαίρι τα κόβουμε στη μέση, τα σταυρώνουμε και έχοντας το μαχαίρι μέσα κάνουμε ένα κρακ δεξιά. Κάνουμε την πρώτη το άνοιγμα και εδώ βγάζουμε το κουκούτσι. Αν δεν έχει κοπεί αυτό καλά και έχει μείνει λίγο κουκουτσάκι μέσα, μπορούμε να το κάνουμε από εδώ. Το αφαιρούμε. Λοιπόν, πάει αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα καθαρίσω άλλο ένα. Ας το δείξω εδώ. Το κόβουμε στη μέση. Ναι. Ξανά στη μέση. Οπ. Κάνουμε εδώ ένα κλακ. Φεύγει το πρώτο. Και μετά, χωρίς πολλή πίεση, βάζοντας ασκούμενος δύναμη εκεί πέρα, στο χέρι, κλακ, το βγάζουμε. Εντάξει. Το κάνω κι εγώ αυτό. Πολύ καλό και εύκολο. Τώρα, πάμε. Θα χρησιμοποιήσουμε 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο Vitam, το οποίο πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Εντάξει, σε αυτό το σημείο η πρώτη χρήση από το βούτυρο δεν μας πειράζει αν δεν είναι πάρα πολύ μαλακό, μας ενδιαφέρει στο δεύτερο. Οπότε είναι και πολύ πρακτικό, γιατί έχει και από πίσω το μετρητή που θα μας πει περίπου πόσο είναι τα 60 γραμμάρια που θα χρησιμοποιήσω. Είναι πραγματικά δηλαδή, πολύ πρακτικό. Αυτό εδώ το αφαιρούμε και το βάζουμε μέσα στο τηγάνι. Τι θα κάνουμε στην ουσία. Θα βουτυρώσουμε και θα καραμελώσουμε τα ροδάκινα μαζί με τη ζάχαρη και θα γίνει θεϊκός όλος ο τελικός συνδυασμός. Λοιπόν, τώρα το βούτυρο θα το κρατήσω για τη συνέχεια. Εδώ ανακατεύουμε λίγο.
Και παίρνουμε όλα τα ροδάκινα και τα στρώνουμε. Όταν τα κόβουμε σε τεταρτημόρια, έχουμε δύο πλευρές. Θα πρέπει να μαγειρέψουμε πρώτα τη μία πλευρά για περίπου 3 με 4 λεπτά. Συνολικά μας παίρνει 8 λεπτά και την υπόλοιπη στη συνέχεια. Κατάλαβες, Κατερίνα? Δεν κατάλαβα. Και τώρα όλο αυτό, άμα δεν είναι, πρέπει να μην είναι πάρα πολύ σφιχτά, ούτε πάρα πολύ μαλακά. Γιατί τώρα θα βγάλουν όλα τα ζουμιά μέσα μαζί με το βούτυρο, θα καραμελώσει την πολύ ωραία γεύση αυτή που έχει. Και με τη ζάχαρη την οποία θα βάλουμε, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα πραγματικά σαν αυτό που βλέπετε και το φτιάξετε κι εσείς με απόλυτη επιτυχία. Γιατί όπως ξέρετε, εκκριβούνται τίποτα τις συνταγές, τις παίρνετε όλες με πολύ αγάπη και τις πετυχαίνετε και μου στέλνετε μετά στο Instagram πόσο καλές είναι. Λοιπόν, τώρα. Η ομορφιά είναι αυτή. Πάμε. Δύο κουταλιές σούπας βούτυρο από την συσκευασία, από την ποσότητα που έχουμε δώσει στην κάρτα. Μας παλίζουμε από πάνω. Οπ. Το αφήνουμε τώρα να γίνει δουλειά. Πάμε τώρα, όσο γίνονται τα ροδάκινα, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το κέικ. Τι κάνουμε, Κατερίνα? Πρώτον, θα χρησιμοποιήσουμε δύο φορές το κέικ, τον κάτω του μίξερ, οπότε η πρώτη διαδικασία, η οποία είναι πολύ εύκολη, την έχω κάνει. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τα ασπράδια, τα οποία πρέπει να είναι εντελώς καθαρά, να μην πέσει ούτε λίγο κρόκος μέσα, και θα τα χτυπήσουμε σε μία μαρέγκα. Όμως, πρώτα, θα το βάλουμε μέσα, θα ξεκινήσουμε να το χτυπάμε μέχρι να αφρίσει και στη συνέχεια θα προσθέσουμε την ζάχαρη, το 1 τρίτο της ζάχαρης, και θα φτιάξουμε μία μαρέγκα σφιχτή σαν αυτή εδώ. Για να δω. Εδώ. Εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάει αυτό. Καθαρίζουμε το μίξερ. Όλοι ξέρουμε ποια είναι αυτή που δεν παίρνει. Εδώ ακριβώς έχουμε χρησιμοποιήσει από την ποσότητα για το πατεσπάνι για το κέικ, έχω χρησιμοποιήσει το 1 τρίτο. Τα 2 τρίτα θα τα βάλουμε εδώ. Τι κάνουμε τώρα? Το εδώ ποιο είναι? Παίρνουμε το καθαρό μας μίξερ και θα βάλουμε τα 120 γραμμάρια βούτυρο Vitam, το οποίο, να το επενθυμίσουμε ξανά, είναι η καινούρια συσκευασία από 100% αγελαδινό βούτυρο και έχει το ασημένιο χρώμα. Πρέπει να είναι αυτή η υφή. Εδώ πρέπει να έχει μαλακώσει για να μας πετύχει το κέικ μας. Εντάξει. Και έχουμε εδώ, να σου πω την αλήθεια, ένα πολύ ωραίο συνδυασμό συνολικό, η οποία μας δίνει μια πολύ γνώριμη και καλοκαιρινή γεύση, απόλυτα ελληνική θα έλεγα. Εντάξει, και με το βούτυρο. Και έχει τα γλανικά μέσα, οπότε. Θα βάλω λίγο ακόμα. Εδώ. Διαβάλε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Προχωράμε στο χτύπημα να αφρατέψει το βούτυρο. Και θα προσθέσω τη ζάχαρη, τα 2 τρίτα, εντάξει. Τέλεια. Πάμε τώρα. Τα ροδάκινα μας προχωράνε. Εδώ είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα πάμε ένα-ένα τους κρόκους μέσα. Ένα. Μόλις ομογενοποιηθεί, βάζουμε το δεύτερο. Τώρα συγκρατήθηκα πάρα πολύ για να μην βάλω το χέρι μου την ώρα που χτυπούσες το βούτυρο με τη ζάχαρη, να ξέρεις, Λοιπόν. Μόνο επειδή είμαστε στον αέρα. Κράτησα χαρακτήρα. Σε αυτό το σημείο θα χαμηλώσουμε λίγο, θα κλείσουμε, θα σιγουρευτούμε ότι δεν μας έχει μείνει το βούτυρο μέσα. Και από εδώ κάτω λίγο. Μπες. Δεν το έβλεπα. Κλείνουμε. Και βάζουμε και τον τελευταίο κρόκο. Τώρα, έχουμε και λέμε. Τι μας μένει? Μας μένει να ανακατέψουμε την baking powder με το αλεύρι. Πάει αυτό. Και σταματάμε το μίξερ. Τελείωσε η διαδικασία μας εδώ. Ελεγόρακι μου λίγο. Ναι, έδωσε φίλες. Λοιπόν, αφαιρούμε το φουέ. Από απόσταση το έκανα, το είδες. Ναι, βέβαια. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τη διαδικασία. Εδώ παράλληλα έχουμε τα ροδάκινά μας. Τι θα κάνουμε, Κατερίνα, εδώ? Ανακατεύουμε και θα βάλουμε το 1 τρίτο από τη μαρέγκα μέσα. Πάει το πρώτο. Λοιπόν. Μόλις δούμε ότι έχει ομογενοποιηθεί, εδώ, με κυκλικές κινήσεις, θα προσθέσουμε το μισό αλεύρι. Που έχει μέσα και το. Που έχει μέσα και το baking powder. Μόλις και αυτό ομογενοποιηθεί, θα προσθέσουμε το άλλο 1 τρίτο. Αύριο από θα βρει το κάνει εγώ αυτό, να ξέρεις. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε
καλά αγνά υλικά, όπως και το γούτυρο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη συντάγη, γιατί προσδίδει όλη αυτή τη γεύση μαζί με τη ζάχαρη, όλο μαζί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πραγματικά το προϊόν αυτό, το καινούριο προϊόν, το βούτυρο 100% γελατινό από το Vitamin, είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, προσθέτω εδώ και αυτό. Υπάρχει και soft συσκευασία, να σας πω, επίσης, το οποίο είναι τέλεια για άλυμα. Μπορεί να φτιάξετε ό,τι θέλετε, τις κλασικές γλυκές, τις κλασικές συνταγές γλυκές ή αλμυρές που κάνουμε με βούτυρο. Μπορεί να τις κάνετε ακόμα για τα Χριστούγεννα, κλαμπιέδες, οτιδήποτε χρησιμοποιείτε βούτυρο και θέλετε να έχετε μια ωραία πλούσια γεύση, είναι ιδανικό. Και επίσης μπορούμε να βουτυρώσουμε και πάρα πολύ ωραία τις πίτες. Έχουμε ένα τέλειο τραγανό αποτέλεσμα στο τέλος. Έχω προσθέσει τώρα όλο. Μίλησες μέσα στην ψυχή μου τώρα, μίλησες. Ναι, όπως έχει πέσει λίγο μαραγγίτσα. Βλέπεις τώρα ότι εδώ έχω αφήσει τα ροδάκινα, θα επιστρέψω αμέσως τώρα σε αυτά. Ανακατεύουμε λίγο και ήρθε η ώρα να τελειώσουμε με το τελευταίο μέρος της μαρέγκας. Υπάρχει ένα υλικό το οποίο δεν το έχω βάλει. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Το κονιάκ. Λοιπόν, έχουμε εδώ το μείγμα μας έτοιμο. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τα ροδάκινα, τα οποία τα έχω σχεδόν τελειώσει. Τι θα κάνουμε? Σε αυτό το σημείο, με ένα πιρούνι, τα γυρνάμε από την άλλη. Έχουν περάσει περίπου 5-6 λεπτά, έχουν μαλακώσει. Εντάξει, δεν θα το κάνω τώρα γιατί παίρνει αρκετή ώρα αυτή η διαδικασία. Τι θα κάνω όμως? Θα σας πω ότι τα αφαιρείτε μέσα από το τηγάνι και τα στρώνουμε σε αυτή εδώ τη φόρμα, χωρίς να πάρουμε τα ζουμιά από μέσα. Δηλαδή, σε κυκλικό σχήμα, θα βάλουμε εδώ. Τουπ, τουπ, τουπ. Εντάξει. Πάει αυτό. Το ζουμί το οποίο έχει μείνει μέσα, τι θα κάνουμε? Θα προσθέσουμε μέσα το κονιάκ και την υπόλοιπη ζάχαρη και θα φτιάξουμε μια καραμέλα. Αυτή. Εδώ. Η οποία είναι έτοιμη. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει και βγάζει τις μπουρμπουλίθρες της. Και τώρα. Μπουρμπουλίθρες. Το περιχύνουμε πάνω από το. Εδώ είναι. Έτσι. Μιλάμε να μην μπορείς να μιλήσεις τώρα. Εδώ τώρα είναι σοκ το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, προσθέτουμε μέσα και το μείγμα του κέικ από πάνω. Εδώ. Θα ψήσουμε στους 175 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά ή μέχρι να βάλουμε ένα ξυλάκι μέσα στο κέντρο και να βγαίνει στεγνό. Εντάξει. Και στην ουσία, αυτό που θα κάνουμε είναι να το αφήσουμε να κρυώσει καλά για κανένα δύο ώρο, τουλάχιστον. Εντάξει, αν και δεν θα αντισταθείτε να το φτιάξετε, να μην το φάτε. Σερβίρουμε με παγωτό. Κατερίνα, έχω εκεί μπροστά ένα έτοιμο. Τι εννοείς? Σε φόρμα. Σε φόρμα. Έχω ένα έτοιμο σε φόρμα. Αν μπορείς να μου το δώσεις. Φυσικά. Δεν μπορώ εγώ να σου βέβαια το δώσω. Θα το βάλω εγώ στο φούρνο. 175 βαθμούς για 45 λεπτά. Και κοιτάξτε εδώ. Εν τω μεταξύ, πες εσύ. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γιατί αυτό το αλευρένο το φάγα. Και έχει αυτή την απόλυτα έτσι υπέροχη βουτυρένια γεύση. Είναι όλο αυτό ακριβώς που περιέγραψες, ρε παιδί μου. Ακριβώς, είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Οπότε σκέφτομαι τώρα τα εξής, να μου σαν εντάξει, ότι αν θέλω να φτιάξω ένα κέικ, για παράδειγμα, χρησιμοποιώ το Vitamet, το ακριβώς κλασικό, που όλοι ξέρουμε και το αγαπάμε πάρα πολύ. Αν όμως θέλω να φτιάξω ένα τέτοιου είδους γλυκό, ακριβώς, ή να κάνω, ξέρω εγώ, κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, ακριβώς, παίρνω αυτό εδώ. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί το αγελατινό βούτυρο. Το Vitam βούτυρο. Ναι, ακριβώς. Γιατί η αγελατινή γεύση από το 100% ελληνικό γάλα το οποίο έχει μέσα δίνει άλλο τελικό αποτέλεσμα και μαζί με ζάχαρη έχουμε έναν θεϊκό συνδυασμό. Βλέπετε τώρα. Τα κατάλαβα όλα. Και επίσης έχουμε και έναν διαγωνισμό σήμερα, Κατερίνα, ξέρεις. 5 τυχεροί τηλεθεατές από εσάς μέσω του λογαριασμού μας στο Instagram, παπάκι Σταρκούκου, θα κερδίσουν από ένα πολύ χρηστικό δώρο από την εταιρεία Vitam για να μπορέσουν και να τα χρησιμοποιήσουν σπίτι τους. Αυτό που βλέπετε. Ποδιές, πιάστρες και οτιδήποτε χρήσιμα, μπράβο, πράγματα για την κουζίνα σας για να μπορείτε να μαγειρεύετε με ασφάλεια. Μπράβο, Λάμπρο αυτά μας. Αυτό έτσι πως είναι μπορώ νομίζω να το πάρω. Νομίζω βάλουμε λίγο παγωτό από πάνω. Όχι, αυτό έλεγα, όχι. Το φαγωτό το πάρω στο σπίτι έλεγα. Θα βάλω λίγο εδώ εγώ. Εντάξει, έδωσε δώρα ο Λάμπρος, έχω κι εγώ ένα δώρο για εσάς αν με επιτρέπετε. Το Θανάση τον Πατριαρχαία. Θα μας μιλήσει για το πριν από λίγο, αλλά και το μετά, γιατί έτσι κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Ο Θανάσης Πατριαρχέας, μόνο για εσάς εδώ στη φωλιά μας.